Από το βιβλίο «Νηπτική θεωρία», τελευταίο κομμάτι, όραμα γλυκύτατον του συγγραφέως περί του βιβλίου τούτου «Εάν εγγράφει με τη χάρη του Θεού». Εσηκώθηκα ποτέ μια νύχτα κατά το μεσονύχτιο να αναγνώσω την μετάληψη με το κομποσκήνιο, για να πάρω καιρόν για την λειτουργία μετά το την τιμιωτέραν, αλλά με το να είχα κάμει την παρελθούσαν ημέραν κατά το εσπέραση υπέρμετρων σωματικών κόπων, μετά των οποίων, επειδή ευβίασα κατά και την καρδία μου εις την ευχή εις άκρον μέχρι πόνου, ατόνισα τόσον εις την εξωτερική κατάσταση του εαυτού μου, όσο και εις την εσωτερική, δια το οποίο δεν ειδενήθηκα μήτε να δειπνήσω, αλλά απεκοιμήθηκα έτσι νύστης και ατονισμένος. Κατά το μεσονύχτιο λοιπόν, όσε γέρθηκα εκ του ύπνου, ακόμη η ατονία της καρδίας και του σώματός μου ήτο νεάζουσα εις εμένα, λέγομεν ακόμη το στήθος μου δεν είχε αναλάβει από τους πόνους, ους έλαβεν εκ της βίας μου προσευχής, μήτε το σώμα μου είχε ξεκουραστεί από τον προλαβόντα υπερβάλλοντα κόπον, δια τούτο μη δυνάμενος τότε να στέκομαι όρθιος κατά το σύνηθες, εκάθισα κάτω αποβλέποντας καταλατολάς, και έτσι καθήμενος εμελωτούσα την ευχή, όχι με πολεμβία δια την αιτία, όπου επροείπα, όχι όμως και δίχως επιστήθειον. Εσωτερικών πόνων και δίχως βαρύς αναστεναγμούς της καρδίας μου. Αλλά πονώντας αναστενάζει συχνά και συχνά από το βάθος του εαυτού μου, ενθυμούμενος την πολυμήχανον πονηρία των δαιμόνων, την εδική μου αναξιότητα και όλα μου τα λοιπά χρέη, από όπου καθεκάς την χρεωστώ εις τον Θεό και δεν τα πληρώνω ως πρέπει. Απέρασα λοιπόν το τρόπο ως σχεδόν μίαν ώρα, και τότε αποκοιμήθηκα έτσι καθήμενος. Και παρευθύσει τα ενοράματι κάποια μυστικά πράγματα, τα οποία μπερδεύεται η γλώσσα μου και δεν δύναται να τα λαλήσω. Και άλλα μένα από τα αυτά έφυγαν από τη μνήμη μου, ευθύς όπου ήρθα στον εαυτό μου, με το να είναι λίαν υψηλότατα και παντή ακατανόητα. Αλλά δε μάλλον που περιτριγυρίζει ο νους μου εις αυτά, να είναι τυπωμένη ιδέα αυτών εις τη διάνοιά μου, μόλον τούτο λέγω δεν μπορεί η γλώσσα μου να τα προσφέρει κατά λεπτός καθαρά, καθώς είναι ζωγραφισμένα εις τη διάνοιά μου. Όμως όσον φτάνει η κοντή μου γνώσης και όσον δύνατη βαρβαρική μου γλώσσα, λαλώ και λέω. Είδα λοιπόν εν οράματι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον μυροπόθητον και γλυκύτατον ημών αρχιερέναν ενδεδημένον στολήν αρχιερατικήν μεν κυριουργούντα κατά την τάξη της Εκκλησίας καθαρά, όμως πάλιν και αυτός ο Χριστός και η αρχιεράτικη του στολή εφαίνονται εις εμάς ως ακατανόητον τίποτες. Εγώ ελάχιστος και ο γέροντάς μου εσυλειτουργούσαμε μαζί με τον Χριστό, αλλά ο Χριστός αυτός ήταν και προσφερόμενος παραδόξος. Διότι αυτός ο Χριστός μόλον όπου εμείς εσυλειτουργούσαμε μαζί του φανερά, μόλον τούτο λέγω, αυτός ήταν και ο λειτουργούμενος θαυμασίος, συλλειτούργησε δε μαζί μας. Και κάποιος διάκονος, ο οποίος όταν εμνημόνευε τα ονόματα των χριστιανών κλείνοντας τα σπλάχνα του, προς ίκτον ο Χριστός μου μάλλον δε και φανερότατα, να είπε ως αν και προφητάνακτος το λόγιον όπου λέγει, κλείνον Κύριε το ούσου και πακουσών με, κλείνοντας λέγω το ούσου, ο Χριστός μου προς το μέρος του διακόνου έλεγε, ας έχουσι και ούτη μετεμού μέρος στην βασιλεία μου. Αλλά τούτο των διάκονων δεν μπόρεσα να το γνωρίσω τι ήταν. Από δε την συνοδεία του γέροντός μου μερικοί ήταν παρόντες στην λειτουργία, από τους οποίους δύο αδελφοί, τους οποίους εγνώρισα πολλά καλά τα πρόσωπά τους, ήταν ως πρόσωπα αγγέλων και έλαμπαν από τη χάρη του Θεού. Ακτίνες λαμπρόχρυσες έβγαιναν από αυτούς. Τα άρματά τους ήγουν το σχήμα τους, το πολυσταύρι τους, και ο σταυρός όπου εκρατούσαν στα σχήρας έδειχναν ως αστραπήν λαμπρότατα, λαμπροτέρα τα δεφορέματα όπου εφορούσαν, δεν δύναμε να τα παραστήσω με λόγον, μήτε αν ήθελα έχω εις τας γλώσσας
τας γλώσσας των αγγέλων. Όμως εις το σύμπαν το στο σάπιον μυαλόν μου και εις τον ακατάστατον μου νουν είναι τυπωμένη ιδέα της δόξης και της αιρεότητος αυτών των φορεμάτων των. Εγώ δέως είδα ότι αυτόν τα φορέματα και η χάρη και η δόξα του προσώπου εξεπερνούσαν πάντα νουν και πάντα πάσαν ανθρωπίνη διανύαν. Εθαυμαζόμουν και τους ευλαβήθηκε η ψυχή μου ως θείους αγγέλους και φίλους του Χριστού. Το δε επάνω καλύμαυχον αυτών ήτων, για να το είπω έτσι, πολλαπλασίους λευκότερων της χιόνος. Εις δε την λειτουργία ο γέροντάς μου ήταν γεμάτος από αρήτων χαρά και φροσύνη της καρδίας του. Επλημμυρούσε νέος στο πρόσωπον. Εγώ όμως από την αρχή της λειτουργίας με το να κινήθη η καρδία μου εις κατάνοιξη έκλαιγα όλον ένα από τη χαρά μου και κατανοηγόμουν με την άμετρον ειδίτεταν της ψυχής μου βλέποντας εμπροστά μου το γλυκίνι Ιησού τον υπερπάσης γλυκίστητος επέκεινα μάλλον δε και καλύτερα να είπω έκλαια χαίρον ομού και θαυμάζουν διότι ηξιώθηκα. Να απολαύσω την γλυκητάτην μου θέαν και εμφάνιαν του Ιησού μου, του εμού δεσπότου και Θεού μου, την οποίαν προπολού την είχε να επιθυμήσει η ψυχή μου και την, να την απολαύσει και έκαιγε ως φλόγα η καρδία μου όταν την εμελετούσα μετά ροής δακρύων. Όταν και τον ασπάστηκα εις το πανάχροντον αυτού και πανακύρα τον στήθος, εγρήκησαν ένδον εν της εγκάτης μου πνεύμα Άγιον και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου, λέγει ο Δαβίδ, το οποίον μου εθέρμανε το πνεύμα ομού και την καρδία μάλλον και μάλλον εις τον έρωτα αυτού του Ιησού μου και με έκαμε να λιώσω ταύτην την ώρα ως ικυρός εκ της πολλής μου της κατανήξεως. Ήτης, ως ζώσα πηγή πηδώσα ένδον εν την καρδία μου έκανε τους οφθαλμούς μου να χύνω συγκλικίτατα ομού και πολλότατα δάκρυα ενώπιν του Ιησού μου σαν δύο δροσογλυκόρωες βρύσες. Λαβών δε εγώ τότε κάποιον θάρρος από όλα αυτά. Άνοιξα το ευτελέστατο μου σώμα και είπα ο ταπεινός προς τον Χριστό μου ούτω δακρυωρώντας μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Και ήκουσα την γλύκο ζαχαροστάλακτον και μελήρητον γλώσσα του Ιησού μου. Ας γένει ο Σύρικας, ο Θείας, ο Φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής, όπου μου ελάλησε το παναληθέστατον σου στόμα. Αψευδέστατε Χριστέ μου, είπα πάλιν εγώ με τευλαβίας προς το Δεσπότη μου Χριστό, συγχώρησόν μου Κύριε, να λαλήσω μικρόν ενώπιό σου λίγα τεινά τα οποία από πολλήν καιρόν επιθυμούσα να σου τα είπω και μου είπε ο Σωτήρ λαλή με θάρρος μηδέν φοβούμενος τότε είπα εγώ με τα πολλής μου της ταπεινώσεως και συστολής είπε μου Κύριε εκείνο το ταπεινό μου βιβλιαράκιον όπου έγραψα περί νοηράς προσευχής με τη χάρη σου εγγράφει ή όχι και αυτός μου είπε ναι με την χάρη μου εγγράφει τότε είπα εγώ «Από πού να καταλάβω, Κύριε, ότι εγγράφει με τη χάρη σου», είπε μη ο Σωτήρ. «Από την κατάνοιξη όπου σου ήρχε το όταν έγραφες», είπα πάλιν εγώ. «Και πώς είναι τώρα τούτο, Κύριε, διότι μερικές φορές όταν έγραφα, τόση κατάνοιξη μου ήρχε το που έτρεχαν ποταμιδών τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου, μερικές φορές δε πάλιν μου ήρχε το πολλά ολίγη κατάνοιξη και δροσίζοντο μόνον ολίγων, και τα ουματοφυλάκια μου από αυτήν», είπε μου ο Σωτήρ. «Όταν γράφοντας εσύ επλημερούσεν η κατάνοιξη και οι γυγνώσκουν σύνδακρις, τότε το πνεύμα μου το Άγιον ήταν όπου ελάλησε σένα. Όταν δε γράφοντος εκατανοηγώσουν ολίγων, τότε ήταν επισκέψη της χάρης μου, η οποία όταν ανελαμβάνεται από σου, έπαβε ευθύς από σου και η κατάνοιξη. Δια τούτο δεν εδινώσουν πλέον να γράφεις με ελευθερίαν του νου σου μόλον όπου επιθυμούσες ή δε και έγραφες τίποτε το έγραφες δίχως κατανεκτική ειδίτητα της διάνοιάς σου διό και έπαβες». Είπα πάλιν εγώ, είπε μου έτι Κύριε γιατί μερικές φορές έβλεπα νοερός αναρρύθμιτα πνευματικά νοήματα
τα οποία βλέποντας τα εγώ, τα ορεγόμουν, για να τα γράψω όλα με πολλήν μου επιθυμίαν και έφεσιν, όμως δεν μπορούσα να, το βαστάξω, να τα βαστάξω όλα, αλλά μόνον πολλά ολίγα από τα αυτά εκρατούσα τα οποία και σημείωνα, τα δε λυπάμαι όλων όπου τα εθεωρούσα νοερός. Δεν εδίνεται ο νους μου να τα κρατήσει και να τα παραστήσει δια του καλά μου, και δια τούτο είχα μεγάλη λύπη, είπε μου. Δεν ξεύρισε ότι όταν εγώ σου έδειξα εν οράματι κάποια αναρρύθμιτα περιστέρια ολόλευκα ως ηχιών, τα οποία ήταν ως σαν την άμμον της θαλάσσης και έπιανες εσύ με ταύτα πολλά ολίγα μόνον εκείνα που επέτουν ολογυρά σου και έχερες μεν εις όσα έπιανες, ελυπώσουν δε διότι δεν ειδινώσουν να πιάσει περισσότερα. Από τα αυτά δε τα περιστέρια όσα εκρατούσες τόσα ευδόκισα να σημειώσεις, περί νοεράς προσευχής όσα αφήσεις ανθρωπίνη ή μπορεί να φέρεις έργο, τα δε λοιπά περιστέρια όπου τα θεωρούσες μόνο και δεν τα έπιανες, εφανέρωναν τα νοήματα όπου ευδόκισα να μη σημειωθούν περί νοεράς προσευχής, τα οποία μόνο της θεωρίας και της προαιρέσεως του ανθρώπου ίδιον είναι, όχι δε και της πράξης. Είπα πάλι εγώ, και γιατί Κύριε μερικές φορές μερικά πολλά γλυκά νοήματα περιτριγυρίζουν μεν περί τον νου μου κοντά κοντά ως αν περιτριγύριζει αυτός περί την άτοπον πετώντας, περί τούτον ολίγων ολόγυρα θέλοντας να καθίσει και εν το άμα και όπου μου φαίνονται ότι θέλουν κονεύσεις στο νου μου γίνονται ευθύς άφαντα από το νου μου, καθώς και ο αετός ενίοτε εκεί όπου ετοιμάζεται να καθίσει ψώνεται ευθύς στον αέρα και πετά όπου θέλει. Είπε μου ο Σωτήρ, δεν ξεύρεις όταν εθεωρούσες εκείνα τα περιστέρια ότι μερικά από τα αυτά άμα όπου εσήμωναν κοντά σου υψώνονταν ευθύς άνω εις τον εθέρα και πλέον δεν τα θεωρούσες ή δεν ξέβρισε ότι τα κρίματά μου είναι άβυσος πολύ. Είπα πάλι εγώ, όταν Κύριε μου έδειξες εκείνα τα αναρρύθμιτα περιστέρια θεωρούσα και κάποιον ποταμόν ο οποίος εφαίνεται ως αν πως εξήρχεται από της γης το κέντρο και έτρεχε αργά αργά με κάποιαν άκραν θαυμαστήν γαλήνη στον οποίο ποταμόν μερικά περιστέρια πετώμενα εκτυπούσαν επάνω στα νερά τα πτερά των ως αν να εχαίρονταν και ως αν να έπαιζαν. Τι εφανέρωνε Κύριε εκείνος ο ποταμός και εκείνο που έκαναν τα περιστέρια, είπε μη ο Σωτήρ, εκείνος ο ποταμός φανερώνει την αέραν κατάνοιξη που βρει εξ εκείνων των καρδιών όπου φτάνουν στην αγάπη μου. Εκείνο δε όπου έκαναν τα περιστέρια φανερώνει τη χαράν όπου χαίρεται η χάρις μου εις την συντετριμένη και κατανοητική καρδία. Είπα πάλι εγώ, τι εστί τούτο Κύριε, μερικές φορές γρικό ότι αναβρίοντας εκ της καρδίας μερικά νοήματα εμβγαίνει συγχρόνως εκείθεν και κάποια ζωηριά παρηγορία η οποία αρήτως παρηγορεί την διάνοιά μου ως αν πως παρηγορεί των καυματισμένων οδηπόρων το θέρος εκείνος ο δροσερός αέρας όπου βγαίνει από εκεί όπου βρίωσιν η φλέβε των υδάτων. Είπε μια Σωτήρη, τούτο είναι εκείνο που είπα εγώ εις το Ευαγγέλιο. Ο πιστεύω είσαι με ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Είπα πάλι εγώ, διατί Κύριε ενίοτε, όταν κοιμάμαι γρήκο στην καρδία μου βρασμών και αναβρασμών πότε μεν του σου θείου ονόματος, διότι λέγει η καρδία μου από λόγου της. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Πότε δε της υπερενδόξου ονόμα της Παναχράτους μου τρως, διότι λέγει πάλι από λόγου της η καρδία μου. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ είναι γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Είπε μια Σωτήρ, όταν γρικάς ότι βράζεις τον ύπνο σου από λόγου της στην καρδία σου και στο στόμα σου η νοερά προσευχή, πότε μεν του εμού ενώματος, πότε δε της Παναχράντου μου μητρός, γίνος και ότι ταύτην την ώρα μέλη να σου ακολουθήσει η εδική μου επίσκεψη και της εμείς αχράντου μητρός,
ή πάλιν κατ' εκείνη την ώρα ετοιμάζεται ο σατανάς, ο αποστάτης, να ορμήσει με το στράτευμά του κατά της καρδίας σου, για να την κρατήσει εκείνος και να την κάνει πάλιν και κατοικία ανεδική του. Και η μεν είναι σαν να σου γίνει επίσκεψη η δική μου και της εμείς αχράντου μητρός τότε η χάρις μου που φυλάγει την καρδία σου, κινεί τα αυτήν σου την καρδία προς ετοιμασία και υποδοχή της εμείς επισκέψεως και της αχράντου μου μητρός, ως άνω που κάμουν είναι βασιλικοί άνθρωποι που φυλάγουν σε καμίαν χώραν, οι οποίοι όταν τους ήθελαν ειδοποιηθεί ό,τι μέλη να εισέλθει ο βασιλεύς ή η βασίλισσα ή στη χώρα εκείνη, ειδοποιούσουν σε όλη τη χώρα και την διεγείρουσουν να ετοιμαστεί και να έβγει. Προς προϋπάντηση του βασιλείου και της βασιλίσσης, καθώς πολλάκι σε γένετο τούτο και στην καρδία σου, και πάλι σε αυτήν την ίδια χώρα όπου κάθεται. Βασιλικοί άνθρωποι, αν ίσως θέλει να τους μιμηθεί και αν ίσως θεωρούσε τους αποστάτες βασιλέως ότι όρμησαν κατά της χώρας εκείνης με πολύ ορμήν φαίνεται και με υπουλότητα, θέλοντας όταν δυνηθούν να σκλαβώσουν τη χώρα εκείνη και να βασιλεύσουν εκείνη στ' αυτήν τη χώρα. Τότε οι βασιλικοί άνθρωποι διεγείρουσαν και σηκώνουσαν όλους τους εγχωρίους να πολεμούσουν με όλη τον τη δύναμη μαζί τους για να αντισταθώσει μέχρι θανάτου εις τους αποστάτας και εχθρούς του βασιλέως. Άλλους μεν φωνεύοντες από τούτους, άλλους δε παιδεύοντες με φοβεράν παιδεία, έως όπου τελείως να τους αποβάλλουσι, καθώς πολλάκι συνέβη τούτο και εις εσένα με τη χάρη μου. Τότε είπα εγώ, επειδή Κύριε από όλα αυτά επληροφορήθηκα ότι τα σημειωμένα εις τούτο το ταπεινόν βιβλιαράκιον είναι από τη χάρη σου, σε παρακαλώ δείξε το να σου το αφιερώσω εις εσένα ως εδικόν σου και ή τι βούλεσε επί ίσον εις τούτο. Είπε με εσωτέρα, αμερίνησον εσύ περί τούτου, ή τι εκρυψέ το τώρα εσύ και όταν θελήσω εγώ το εξαποστέλω από το όρος τούτο. Τούτο δε υπόν, εσχάτως ο σωτήρ δεν εφάνει πλέον γενόμενος αφανής απ' μπροστά μου. Εκεί λοιπόν όπου ερευνούσα εγώ τα λαλιθέντα, ευρισκόμενος έτη εν οράματι, είδω ακούω μίαν φωνή, εις μεν τη γλυκύτητα ως φωνήν αγγέλων, εις δε των τόνων και τη βοήν ως φωνή πολλών βροντοφώνων ανθρώπων. Αλλά θεωρήσας δε ειδού και είδα τον γέροντά μου, όπου έψαλε μόνος του μεγαλοφόνος με άκρα γλυκύτητα ως άγγελος Κυρίου. Το χαίρε πήρε Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη τον προστερχόντος ζησέ. Χαίρε αχήμαστε λυπήν και απειρόγαμε, τεκούσα εν σαρκή των ποιητή σου και Θεών. Πρεσβεύουσα μία λύπηση πέρ των ανυμνούδων και προσκυνούδων των τόκων σου. Και συν τούτο το λόγο ήρθα και εγώ εις τον εαυτόν μου από το όραμα και δεν μπορούσα κατ' εκείνη την ημέρα να σταματήσω την καρδία μου από την κατάνοιξη ή της αυτομάτως επλημμυρούσεν στάφτη μου την καρδία όταν ήθελε προσκούσει η ενθύμησή μου. Εις το φανέν εις εμένα εκείνο όραμα, το δε θεϊμόν δόξα κράτος ένες και προσκύνησης νυν και αΐν και εις τους αίμας των αιώνων αμήν. Παρακαλείστε αγαπητοί όσοι το ακούσετε αυτόν τον γλυκύτα των λόγων περί της νοεράς ευχής, πρεσβεύσατε και υπέρ του ουρνούντος να δώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πνεύμα μετανοίας, βαθιάς κατανοίξεως και σωτηρίας. Ευχαριστώ.